Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου απόψε για την φάση των 16 της Development League, οι Westside αντιμετωπίζουν τους undrafted σε ένα match knockout, μια και έξω. Όποιος πάρει την νίκη απόψε είναι και αυτός που θα βρεθεί στις καλύτερες 8 ομάδες της κατηγορίας. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους undrafted να έχουν την πρώτη επίθεση. Αστοχοτοπούτο όμως από τον Γιώργο Χρυσικό. Ανανεώνει την επίθεση ο έτερος Χρυσικός, ο Τάσος. Κοντά στην κορυφή. Μπαλά στο πλάι. Τρίποντο, αστοχό μαζεύει ο Μπελεχάκης. Τσουλφάς Νικολάου. Πάρει και πάλι ο Τσουλφάς. Φτάσει κοντά. Υπάρχει φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Φίλιππος Κόντος. Westside, οι οποίοι ξεκινούν με Μπελεχάκη, Ριγόπουλο, Τσουλφά, Νικολάου και Αθανασιάδη στην πρώτη πεντάδα. Ενώ από την άλλη για τους undrafted έχουμε Τάσο και Γιώργο Χρυσικό, Φίλιππο Κόντο, Ματετζόγλου και Θεοδωροπουλό. Θα έρθει και το πρώτο καλάθι. Ο πρώτος πόντος στην αναμέτρηση, εγχειρός Τσουλφά, θα κάνει το 1-0. Χρυσικός. Νέο τρίποντο για τους undrafted και πάλι άστοχος όμως Θεοδωρόπουλος αυτή τη φορά. Να γυρίσει Αθανασιάδης, κερδίζει το φάουλ. Και έχουμε εκ νέου βολές για τους Westside. Το φάουλ το έχει κάνει ο Κόντος. Οι Westside, οι οποίοι στην φάση των 32 απέκλεισαν τους Ντεμπελχανάδες, κατάφεραν να επικρατήσουν και στα δύο μεταξύ τους παιχνίδια. Στο πρώτο με 59-70, στο δεύτερο με 69-49. Ενώ από την άλλη δύο νίκες είχαν και οι undrafted στην προηγούμενη φάση κοντά στους Los Angeles Fakers, τον οποίο επικράτησαν με 49-41 στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο 40-49. Κόντος θέλει να περάσει, υπάρχει φάουλ στον Ριγόπουλο. Πρώτο ομαδικό αυτό και για τους Westside. Γιώργος οργανώνει. Τρίποντο από τον Τάσο, Χρυσικό, όχι καλό. Προλαβαίνει πριν περάσει εκτός η μπάλα ο Χρυσικός, όμως η μπάλα θα καταλήξει στον Νικολάου, τελικά θα χάσει εκείνος. Και πάλι στην επίθεση άσπρη. Πάσα έφτασε στον Ματετζόγλου, πίνει στο πλάι. Τάσος Χρυσικός δεν είχε δει το ρολόι. Τελείωσε ο χρόνος, να μην μπάλα στα χέρια των undrafted. Και έτσι παρέμεινε και το 1-0. Ριγόπουλος. Φτιάχνει αυτή την επίθεση τώρα για τους γηπεδούχους. Θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων. Γιώργος Χρυσικός αναλάμβανε να κατεβάσει. Γυρίζει το βλέμμα του, βλέπει τον αδελφό του. Κόντος τώρα θα εκτελέσει και αυτός για τρεις μέσα. Νάντι και η πρώτη πόντη για τους undrafted. Διαχείρος Φίλιππ Κόντου. Θα γίνει το 1-3. Μελεχάκης. Ζητάει ο Αθανασιάδης, είναι πολύ δυνατή η πάσα όμως. Έτσι πάλι περνάει εκτός, λάθος για τους γηπεδούχους. Χρυσικός. Θεοδωρόπουλος παίζει με τον Κόντο. Είδε το κόψιμο του Χρυσικού, έφτασε κοντά, εκείνος δεν μπόρεσε να σκοράρει. Νικολάου κρατάει. Έπαιξε με τον Τσούλφα. Αυτός πάει κοντά, αλλοιώνει την προσπάθεια του από την καλή άμυνα του Ματετζόγλου. Νικολάου όμως θα διορθώσει στα 8 δευτερόλεπτα
το ρολόι. Μια ψηλή πάσα για τον Αθανασιάδη. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Το σηκάνει και πάλι ο Κόντος, είναι το δεύτερο δικό του. Ο Αντωνάκης θα περάσει γρήγορα στην θέση του. Νωρίς φορτώνεται με δύο προσωπικά φάουλ ο Κόντος. Στέλνει εκ νέου τον Θανασιάδη στην γραμμή. Δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής από τη γραμμή της φιλανθρωπίας η Westside. Έχουν βάλει μόνο μία βολή. Προς το παρόν θα βάλει άλλη μία ο Αθανασιάδης για το 2-3. Ντονάκης πάει στην πρώτη του προσπάθεια. Μπορεί να τελειώσει τη φάση. Λιγόπουλος πάει προς τα μέσα. Αθανασιάδης δεν μετράει το καλάθι. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Αυτή τη φορά ο Αθανασιάδης είναι αυτός που είπε πέσει στην παράβαση. Και έτσι δεν μετράει το καλάθι. Παραμένει το 2-3. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 5 λεπτό της πρώτης περίοδου. Χρυσικός έκανε την κίνηση ο Ματετζόγλου και έτσι δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν το λάθος οι undrafted. Υπήρξε μια συνεννοησία ανάμεσα στους δύο. Ριγόπουλος στον Μπελεχάκη και αυτός με τη σειρά του στον Αθανασιάδη. Προσποιείται, βρίσκει χώρο, φτάνει κοντά, Τσούλφας μαζεύει στον αέρα και στο δεύτερο χρόνο θα τελειώσει τη φάση για το 4-3. Να επιλέξει να παίξουν κοντά στη ρακέτα σε αυτές τις πρώτες φάσεις οι γηπεδούχοι. Τσούλφας και Θανασιάδης είναι αρκετά συμμετοχικοί στο παιχνίδι. Έχουμε πόδι. Κατοχή παραμένει στους άσπρους. Παπαγεωργίου τώρα στο μάτς, Παντετζόγλου θα περάσει εκτός. Σηκώς. Πάει κοντά στη ρακέτα, σώνει το χέρι του όμως ο Τσούλφας. Κόβει την φάση. Τρίποντο στη λήξη του χρόνου, τον Χρυσικό δεν βρίσκει στόχο. Νομίζω δεν ακούμπησε καν σε φάνη μπαλά. Λιγόπουλος πιέζεται. Παίρνει και πάλι, θα εκτελέσει για 3, σε στοχή. 7-3. Συνδέεται και ο Ριγόπουλος με το καλάθι. Πρώτο στόχο τρίποντο στη βραδιά για τους Westside. Οι άντρας νωρίτερα εστόχησαν και αυτοί πίσω από τα 6-75 με τον πόντο. Τσούφας θα χάσει. Εξικός Γιώργος Χρυσικός τώρα πάει μέχρι μέσα, πέρασε εξαιρετικά τον Τσούρφα. Πολύ όμορφη κίνηση για το 7-5. Τριγόπουλος. Κυρονικολάου. Φύνει χέρι με χέρι στον Τριγόπουλο. Ντονάκης βγαίνει μπροστά από τον Τσούρφα. Γίνεται το κλέψιμο με τον Χρυσικό να φεύγει στην άλλη πλευρά. Ανάποδο λέει, από όχι καλό. Παπαγεωργίου στη δεύτερη ευκαιρία, καλάθι. 7 όλα. Σοφάρισε η διαχειρός Παπαγεωργίου για τους άσπρους. 2:48 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ριγόπουλος από κοντά δεν τα καταφέρνει. Τσούλφα συνεχεί για το επιθετικό rebound. Καθαρά θα κοπεί στην συνέχεια. Μάζεψε ο Αντωνάκης. Σαν τρέιλερ έρχεται εκεί ο Παπαγεωργίου. Δεν κατάφερε να εκτελέσει καλά. Μελεχάκης αφήνει στον Ριγόπουλο. Νικολάου. Ένα Χρυσικό μπροστά του θα πάρει το τρίποντο. Βρίσκει σίδερο. Με ένα χτύπημα ο Τσούλφας αφήνει στον Αθανασιάδη. Νέο τρίποντο από τον Μελεχάκη αυτή τη φορά. Ίδια η κατάληψη όμως. Ωραία. Θα περάσει ο Χρυσικός. Τάσο Χρυσικό θα αφήσει τώρα. Δεν είναι καλό το τρίποντό του.
Μπάλα καταλήγει και εκτός. Πάμε στην διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 1:50 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Στο 7-7 βρισκόμαστε στην ισοπαλία το σκορ. Λιγόπουλος βρήκε χώρο. Τσουρφάς θα γυρίσει, θα σκοράρει κιόλας για το 9-7. Τσουρφάς, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κάνει καλή δουλειά στο ντόμινο τον επιθετικό rebound. Ανέβησε ακόμα μια επίθεση, η οποία είχε και θετική κατάληξη στην συνέχεια, για να πάρουν το προβάδισμα τώρα η Westside. Γιώργος Χρυσικός θα πάρει το screen από τον Αντωνάκη, θα περάσει εξαιρετικά, θα τελειώσει με το δεξί χέρι την φάση για μια νέα ισοπαλία. Ριγόπουλος. Τσουλφάς έμεινε μόνος του κατά την αντίπαλη ρακέτα, τον έχασε η άμυνα τον Αντράφη και το πλήρωσαν 11-9. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Φανταζής. Αντωνάκης θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα μπει όμως. Θανασιάδης αφήνει στον Ριγόπουλο. Μακρινή πάσα για τον Τριανταφυλλίδη. Θανασιάδης πιο έξω. Μαρκάρι στο τρίποντο. Όχι καλό όμως. Δεύτερη ευκαιρία και πάλι με τον Τσουλφά, ποιος θα κάνει το 13-9. Πρωταγωνιστής ο Τσουλφάς μέχρι στιγμής για τους Westside. Μεταλλεύεται μια χαρά το ύψος του και φέρνει στο συν 4 την ομάδα του. Τάσος Χρυσικός για 3. Ούτε τώρα ο ίδιος θα μαζέψει και θα βρει ωραία τον Ματέτζογλου από κοντά. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει και τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 13-9. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά τους Westside με 13-9. Ριγόπουλος, Τριανταφυλλίδης. Ριγόπουλος γυρίζει μπροστά τον Χρυσικό. Δεν μπορεί να σκοράρει. Φεύγει στην άλλη πλευρά τώρα ο Γιώργος Χρυσικός. Λέγας είναι κοντά του για να τον πιέσει και ο Αδελφόπουλος εκεί θα πλέσει το χέρι του όμως αντικανονικά και θα κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό νωρίς-νωρίς για τους γηπεδούχους. Αναφέρει ο Πανταζής. Τάσος Χρυσικός στα 10, αφήνει έξω ένα μακρινό τρίποντο για τους αντράφτη, το οποίο θα βρει στόχο για το 13-12. Στον πόντο πλησιάζουν και πάλι αντράφτη με το τρίποντο του Γιώργου Χρυσικού. Τριανταφυλλίδης. Μπάλα πιο έξω. Ριγόπουλος. Στη γωνία ο Τριανταφυλλίδης. Πετάξει την μπάλα με το δεξί χέρι, δεν θα σκοράρει. Και ο Αντωνάκης πιέζεται από 2 και υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Αθανασιάδης. Είναι και το δεύτερο δικό του φάουλ. Όπως δεύτερο είναι και το και τα ομαδικά. 2 είναι και τα ομαδικά. Τώρα για τους γηπεδούχους. Γιώργος Χρυσικός. Βλέπει τις επιλογές του, Πανταζής. Βλέπει ότι είναι μόνος του. Δεν θα σκοράρει όμως. Κερδεύτηκε και ο Αδελφόπουλος. Νομίζω δεν πήγαινε για εκείνον η μπάλα. Φτάσει κοντά ο Πανταζής, πήρε ένα δύσκολο σουτ. Φυσικός θα το πάρει από εκεί. Δεν θα το βάλει όμως. Ναι, επίθεση για τους Αντράφη. Μετά από ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό rebound. Παίρνει ο Πανταζής. Πάρει και την προσπάθεια με τη βοήθεια του ταμπλό
για να δώσει το προβάδισμα στο Αντράφιτ με 13-14. Ένα σερί 0-5. Ξεκινούν οι άσπροι. Σε την δεύτερη περίοδο. Με φάουλ τον Παπαγεωργίου. Θανασιάδης ψάχνει έξω, βρήκε τον Αδελφόπουλο. Θα πάρει την προσπάθεια, δεν θα ευστοχίσει. Τριανταφυλλίδης πέταει την μπάλα. Μαζεύουν τελικά οι undrafted. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Αθανασιάδη. Όχι. Μία τεχνική ποινή σε Αθανασιάδη και Παπαγεωργίου. Έχουμε μια στιγμή έντασης. Τώρα στο παιχνίδι. Τέλειες εξηγήσεις. Τον ελεύθερη, τον Θανασιάδη. Τώρα τα λένε οι δύο διαιτητές. Πάγκο τον Αντράφιτ. Οι συζητήσεις ανάμεσα στους παίχτες και τους διαιτητές συνεχίζονται. Σιγά, όλα είναι έτοιμα και πάλι για να επιστρέψουμε στην δράση. Έχουμε τον Λέγκα στην γραμμή για την βολή της τεχνικής ποινής, την οποία θα βάλει. 14-14. Και η κατοχή περνάει στα χέρια των undrafted. Πανέφερε ο Αντωνάκης. Φυσικός. Παίζει με τον Πανταζή. Πάλι θα πάρει ο Φυσικός. Έχουμε φάουλ τον Γαλανόπουλο. Είναι το τέταρτο τον Westside. Το επόμενο θα έχουμε βόλες για τους φιλοξενούμενους. Καλή άμυνα. Κρατάει ο ίδιος τα 7 δευτερόλεπτα. Σπασιμό της μέσης. Δεν έχει το καλάθι. Ο ίδιος θα μαζέψει, αλλά θα διορθώσουν στη συνέχεια. Με τον Γαλανόπουλο Westside. Λέγκας έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Δεν εκτελεί σωστά. Κατοχή είναι και ο Σαντράφιν. Θεοδωρόπουλος επιστρέφει για τους undrafted. Πανταζής δίνει συνέχεια στο μάτς. Τίποτα από τον Πανταζή, όχι καλό. Καταλήξε πολύ προσπάθεια. Μελαχάκης θα επιστρέψει και πάλι στο παρκέ για να πάρει τη θέση του Αδελφόπουλου. Λεγκάς για τον Τσούλφα. Στα αριστερά ο Μπελεχάκης πατώντας τη γραμμή. Μάζεψε ο Πανταζής και θέλει να τρέξει τώρα. Θα πασάρει τελικά στον Θεοδωρόπουλο, αυτό στον Τάσο Χρυσικό. Το τρίποντο του δεν θα καταλήξει σε καλάθι. Ψάχνει τόσο το Χρυσικός. Ο Τάσος Χρυσικός δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Εδώ δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Μπελεχάκης στον Τριανταφυλλίδη. Είναι μόνος του. Τελεί για τρεις, δεν το βάζει ούτε αυτός.
Τον Άγης αφήνει στον Πανταζή. Θεοδωρόπουλος βλέπει την κίνηση του Τάσου Χρυσικού. Θα σηκωθεί για δύο αυτή τη φορά, θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 14-16. Πιέζει το 30 Φιλίδης, αφήνει στον Μπελεχάκη. Έχει κάνει την κίνηση 30 Φιλίδης, Τσούλφας από κοντά. Στο εδαφός που παίξει τον Αντράφη, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Τον είναι ο Πανταζής. Τονάκης γυρίζει πάνω στον Λέγκα. Και έχουμε φάουλ που συμπληρώνει τα ομαδικά για τους Westside. Και έτσι ο Τονάκης είναι στην γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Παραμένει το 14-16. Βάζει την δεύτερη. 14-17. Γαλανόπουλος. Στο πλάι. 30 Φιλίδης, Τσούλφας. Πανταζής. Το έκλεισε την μπάλα. Αλλά αντικανονικά. Μπελεχάκης πάει κοντά του, ο Τσούλφας ο οποίος μένει με τον Χρυσικό, δεν μπορεί ο Μπελεχάκης να του περάσει την μπάλα. Πανταζής. Είδε την πάσα στην περιφέρεια. Χρυσικός κρατάει. Θα το πάρει τελικά το σούτ από την κορυφή. Μάχη για το rebound, καθαρίζει τη φάση ο Τσούλφας. Μπελεχάκης. Τραταφυλίδης θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 17, όλα. Πανταζής. Τάσος Χρυσικός. Θα βρει τον Πανταζή. Πάσα του για τον Ματετζόγλου. Είναι καλό το τελείωμα. Καθώς πάσα στην συνέχεια. Χρυσικός στον Γαλανόπουλο, μόνο μπροστά του, θα τελειώσει τη φάση με το lay-up. 17-19. Μπελεχάκης. Παίζει με τον Λέγκα. Ακόμα μια λάθος πάσα. Ο Westside, ο Λέγκας αυτή τη φορά έκανε το λάθος, δεν ολοκληρώθηκε όμως. Το κλέψουμε από τους Undrafted, καθώς η μπάλα παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Γιώργος Χρυσικός και Κόντος επιστρέφουν στο μάτς. Με 7 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση. Μπελεχάκης θα το πάρει κατευθείαν. Επέλεξε να πάει σε μια γρήγορη τρίποντη εκτέλεση, δεν του βγήκε. Χρυσικός περνάει, 3-2. Θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Δεν μπήκε το καλάθι. Παρέμεινε το 17-19. Λέγκας αφήνει στον Μπελεχάκη. Ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο δίλεπτο πριν το ημίχρονο. Τσούλφας έγινε αποδέξει της πάσας, γυρίζει μπροστά από δύο. Υπάρχει φάουλ από τον Κόντο και είναι το τρίτο δικό του. Τσούλφας στη γραμμή. Χάσει και την δεύτερη, 0-2. Χρυσικός. Ψηλάω 30 Φιλίδης για να τον πιέσει. Πάει προς τα μέσα ο Χρυσικός, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 17-21. Με τον Γιώργο Χρυσικό να αναλαμβάνει δράση αυτή την επίθεση, τα έκανε όλα μόνος του. Και φέρνει στο συν 4 την ομάδα του. Τσούλφας.
Έχει νέο φάουλ και πάλι ο Κόντος. Είναι το τέταρτο δικό του. Τα έχει βρει σκούρα και με τον Τσούλφα ζητάει αλλαγή. Και τώρα θα περάσει εκτός για να μπει στην θέση του ο Αντωνάκης. Θα βάλει την πρώτη. Μουσική 18-21 μέσα και η δεύτερη αλάνθαστος αυτή τη φορά. 19-21 στο μείον 2 η West Side. Φυσικός κατεβάζει αργά-αργά. Πάσα έξω για τον Ματετζόγλου. Τάσος Χρυσικός με τον Γαλανόπουλο πάνω του. Πήρε ο Γιώργος Χρυσικός, Αντωνάκης από κοντά. Μπορεί να σκοράρει. Μπάλα είναι και πάλι για τους undrafted. Ανέφερε ο Αντωνάκης. Χρυσικός βρήκε έξω την πάσα. Τάσος Χρυσικός θα πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει. Θα προστατεύει την μπάλα. Τριανταφυλλίδης για να περάσει εκτός. Και έτσι κατοχή περνάει και πάλι στα χέρια των Westside, οι οποίοι μπορούν είτε να φέρουν το μάτς στα ίσα και πάλι είτε να πάρουν την πρόκληση, λέω, το προβάδισμα με ένα τρίποντο. Τσουλφάς Γαλανόπουλος για να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει, σώζει όμως την συνέχεια. Θα μαζεύει ο Τριανταφυλλίδης. Νέα ευκαιρία για τους Westside. Γαλανόπουλος τον έχασε η άμυνα. Δεν τιμώρησε και πήρε ο Αντωνάκης. Ο Δωρόπουλος αφήνει στον Χρυσικό. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους undrafted. Γαλανόπουλος κάνει το φάουλ. Σύμφωνα ήταν χωρίς φάουλ από τον πάγκο, καθώς δεν υπήρχαν άλλα ομαδικά να δοθούν από την πλευρά των γηπεδούχων. Εκείνος δεν τους άκουσε και έτσι έστειλε στην γραμμή τον Γιώργο Χρυσικό, ο οποίος έχασε την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 19-22. Λέγκας στα 10. Μάθα το έφτασε στον Τσούλφα. Γυρίζει εκείνος από κοντά. Δεν θα μπει μέσα η Μπαλαντονάκη στα 2-1. Θα πετάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Δεν θα καταλήξει κάτι καλό. Φινάλ λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, το σκορ στο 19-22. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας που ξεκίνησε και τη τρίτη περίοδος στο παιχνίδι ανάμεσα σε undrafted και Westside. Σε Westside και undrafted για να το πω πιο συγκεκριμένα. 19-22 το σκορ. Σημερινή φιλοξενούμενη undrafted βρίσκονται μπροστά. Ο Παπαγεωργίου δεν μπορεί να ευστοχίσει από το πλάι. Κατοχή παραμένει και πάλι στους άσπρους. Αντωνάκης. Τάσος Χρυσικός παίζει και πάλι με τον Αντωνάκη. Μπαλά έξω. Τρίποντο του Γιώργου Χρυσικού. Δεν βρίσκει στόχο. Αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει ο Ριγόπουλος. Πήρε ο Τσούλφας. Χρυσό μουσική. Ωραία και έκλεψε ο Χρυσικός. Νικολάου τον κλείνει. Και στο πλάι Θοδωρόπουλος πάτησε γραμμή όμως. Και έτσι γρήγορα γρήγορα περνάει μπαλά και πάλι στα χέρια των Westside. Γρηγόπουλος. Ζήτησε ο Αθανασιάδης, εκείνον πήγε μπαλά. Τον Άκης μένει πάνω του. Θα γυρίσει στη γωνία. Πήρε ο Νικολάου, έφτασε προς τα μέσα. Τελείωσε καλά τη φάση. Για το 21-22.
Κωστικός. Στέκεται για δύο. Το χάνει, μαζεύει ο Ριγόπουλος. Θέλει να φύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα η Westside. Πάρει φάουλ τον Γιώργο Χρυσικό. Φάουλ που είναι για το πρώτο ομαδικό για τους undrafted. Τσούλφας πήρε, εκτέλεσε κατευθείαν από κοντά το βαλε. Χτύψαν κατευθείαν με τον ψηλό η Westside και ήρθε για το προσπέρασμα 23-22. Για δύο. Μαζί ο Παπαγεωργίου. Κόπηκε από το ταμπλό. Νικολάου θα προλάβει. Ψάχνει επιλογές. Κλεισμένος από δύο. Βρήκε τον Αθανασιάδη. Ριγόπουλος προσποιείται. Θα εκτελέσει στην συνέχεια. Μπήκε και βγήκε η μπαλά όμως. Γιώργο Χρυσικός θα περάσει από τον Λέγκα. Ριγόπουλος μπροστά του. Θα πάει εκείνος χωρίς φόβο. Θα σκοράρει για το 23-24. Σκαστή πάσα, ωραία συνεργασία με Τσούλφα, δεν θα έρθει στο καλάθι. Τονάκης. Πήρε ο Χρυσικός, κάνει το Eurostep. Φανασιάδης είναι αυτός που ακούγησε τελευταίος. Κατοχή είναι για τους undrafted. Φωνές από τον Τσούλφα. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Αδύναμο σούτ από τον Τάσο Χρυσικό. Παίρνει ο Ριγόπουλος τώρα για να φτιάξει την επίθεση των γηπεδούχων. Νικολάου για τρεις. Δεν μπαίνει. Χρυσικός. Αποφασίζει να εκτελέσει. Είπε τώρα. Φανασιάδης αφήνει στον Ριγόπουλο. Πάλι ο Αθανασιάδης έχει χώρο για να πλησιάσει. Θέλει να παίξει με τον Τσούλφα. Δεν συνεργάστηκαν καλά οι δυο τους. Λέγκας παίξει πάνω στον Θεοδωρόπουλο. Σταματάει τη φάση με φάουλ. Έχουμε αλλαγή με τον Πανταζή να παίρνει στο μάτς. Ο Τσούλφας πέρασε εκτός από τους Westside για να μπει στη θέση του ο Μπελεχάκης. Πανταζής. Πήρε ο Αντωνάκης. Πάει προς τα μέσα. Κάνει την μπάλα αρχικά. Τρίποντο αμαρκάριστο για τον Πανταζή. Δεν θα μπει τώρα. Νικολάου. Είναι στον Ριγόπουλο. 4:45 ακόμα. Για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Το 23-24 βρισκόμαστε. Χαμηλά έχει μείνει το σκορ σε αυτή την τρίτη περίοδο. Μόλις τρία καλάθια έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η αστοχία συνεχίζεται. Σκοστάνει κοντά τώρα, θα πετύχει το καλάθι. Πάλι ο ίδιος. Θα δώσει τη λύση για την ομάδα του 23-26 πλέον. Δύο καλάθια ο Γιώργος Φυσικός, ένα ο Τσούλφας, ένα και ο Νικολάου. Το επιμέρους 4-4. Έκλεψε ο Λέγκας. Πήρε ο Μπελεχάκης. Λιγόπουλος φαίνει πιο πίσω. Παίρνει ο Λέγκας. Παίζει με τον Μπελεχάκη από το πλάι το σούτ. Έστοχο. 25-26. Τον πόντο και πάλι το μάτς. 3:40 πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καμία από τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Όσο έχουμε παίξει δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί. Σηκώς, έφτασε κοντά, σκόραρε πέφτοντας και στο παρκέ. Πάρα πολύ όμορφη η άσης του Πανταζή. Με το 25-28. Και ο Ρουσχωσικός, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που έχει βρει στόχο μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο για τους άσπρους. Μπελεχάκης πιέζεται. Πιέζει με τον Ριγόπουλο. Κατεβάζει το χέρι του Χρυσικός, κάνει το φάουλ.
1-2 τώρα τα ομαδικά. Ψάχνει συμπαίκτη. Ο Ριγόπουλος δυσκολεύτηκε να βρει βοήθεια και τελικά με μια έξυπνη κίνηση ο Πανταζής πέταξε την μπάλα στο σώμα του, στα πόδια του Νικολάου. Και η κατοχή είναι για τους undrafted, ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση, τελευταίο 3 λεπτό στην τρίτη περίοδο, 25-28 το σκορ. Σταθερά μπροστά στις τελευταίες φάσεις η undrafted. Φανταζής, και πάλι με τον Χρυσικό. Έχουν 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Σιάσπρη. Του βάζει δύσκολα εκεί ο Μπελεχάκης, ο οποίος θα γραπώσει τελικά την μπάλα. Ριγόπουλος κατεβάζει πιεζόμενος και κερδίζει τελικά το φάουλ. Τον Φανταζή. Νικολάου δίνει συνέχεια. Ριγόπουλος παίζει με τον Μπελεχάκη, θα το πάρει από την κορυφή από πολύ μακριά. Πυροβολή, 28-28. Το ήθελε το σούτ αυτό ο Μπελεχάκης. Του κάτσε κουτί η φάση. Και έχουμε μια νέα ισοπαλία στο σκορ. Φανταζής, εξαιρετικά τράβηξε πάνω του παίχτες. Έμεινε μόνος του Αντωνάκης. Τον τροφοδότησε για το 28-30. Ριγόπουλος, 1-50 ακόμα. Τύρο 30 Φιλίδης, Μπελεχάκης, τώρα θα περάσει τον Αθανασιάδη, μάλλον θέλησε να περάσει τον Αθανασιάδη. Έκλεψε ο Αντωνάκης, ο οποίος θα τελειώσει την φάση, όχι με επιτυχία, τον πούλησε εδώ η μπάλα. Νικολάου. Θυμεί έξω ο Μπελεχάκης, ακόμα ένα δικό τρίποντο μέσα και αυτό αρχίζει και ζεσταίνεται ο Μπελεχάκης. 31-30. Και έχουμε Westside με το προβάδισμα στα χέρια τους. Τσούλφας περνάει και πάλι στο μάτς. Πήρε την θέση του Αθανασιάδη. Φανταζής. Πήρε και πάλι. Πέρασε η πάσα του. Και έχουμε τώρα 4 δευτερόλεπτα για τους undrafted, θα πρέπει να βιαστούν μετά την επαναφορά. Παίρνει ο Αντωνάκης, προσποιείται, πάει κοντά. Με δεύτερη ευκαιρία δικιά του, πιάνει την μπάλα στον αέρα και την αφήνει στο καλάθι. 31-32. Νικολάου. 54 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ριγόπουλος είναι στο πλάι. 30 Φιλίδης για τρεις, κοντό το σούτου. Μαζεύει ο Αντωνάκης. Παίζει με τον Γιώργο Χρυσικό. Πάει προς τα μέσα. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι μπροστά από τον Τσούλφα. 31-34. Δεν φοβήθηκε εκεί τον ψηλό. Πήγε στα ίσα. Και γάνε το 31-34. Νικολάου θα πάρει, θα εκτελέσει κατευθείαν. Ο Θεοδωρόπουλος, μια ολόκληρη κατοχή 13 δευτερολέπτων για τους undrafted. Έχουν φαουλ να δώσουν. Ο Westside θα κάνει τώρα το δεύτερο Μπελεχάκης. Παίρνει ο Γιώργος φυσικό στα 9. Ψάχνει χώρο, φύγει στο πλάι. Θεοδωρόπουλος θα πάρει την εκτέλεση. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, δεν προλάβει ο Χρυσικός. Είναι λοιπόν στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 31-34. Συνέχεια στην δράση, άρχισε να μετρά αντίστοφα και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει μπροστά τους undrafted με 31-34. Τσούλφας από κοντά σηκώθηκε, δεν πέτυχε το καλάθι και έριξε όμως το φάουλ. Τον φέρνει στην γραμμή για δύο βολές.
χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 32-34. Φανταζής. Φινεί έξω. Τρίποντο από τον Αντωνάκη. Όχι καλό, μάζεψε ο Πελεχάκης στο rebound. Και μπάλα φτάνει στον Τριανταφυλλίδη. Στον Ριγόπουλο, με συγχωρείτε. Τώρα πήρε ο Τριανταφυλλίδης, παρακινδυνευμένη πάσα του. Την πήρε όμως ο Τσούλφας και ο Αθανασιάδης από κοντά. Σε μια συνεργασία των δύο ψηλών. Θα κάνει το 34-34. Και έχουμε και time audio της Undrafted. Συνέχεια στο παιχνίδι. Μετά το γρήγορο time out που κάλυψαν οι Undrafted στην τέταρτη περίοδο. Στο 34-34 βρισκόμαστε με τον Αθανασιάδη νωρίτερα. Ναι, σοφαρίζει εκ νέου. Τάσος Χρυσικός θα δεχτεί την τάπα από τον Τσούλφα. Πολύ καλή άμυνα από τον Τζουλό. Λιγόπουλος. Μένει μόνος του. Βγαίνει πάνω του Χρυσικός. Έρχεται το τρίποντο, μαζεύσε ο Κόντος. Και τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Πάει στο κόστ του κόστ, δεν θα πετύχει το καλάθι. Λιγόπουλος. Αθανασιάδης βλέπει έξω τον Μπελεχάκη. Τον άφησαν να μαρκάρει στο και του τιμωρεί ο Μπελεχάκης. Συνεχίζει τη δουλίτσα του από την τρίτη περίοδο. Και είναι ακόμα ένα τρίποντο. Με το 37-34. Φανταζής. Μπαλά καταλήγει έξω. Τάσος Χρυσικός θέλει να απαντήσει. Θα το κάνει. 37 όλα. Άμεση απάντηση με το ίδιο νόμισμα με τους Undrafted. Μία σου και μία μου. Τριγόπουλος. Θανασιάδης. Ωραία η πάσα του, είχε κάνει την κίνηση ο Τριανταφυλλίδης, τον τροφοδό της άψογα ο Θανασιάδης για το 39-37. Ρουσικός 6-25 ακόμα. Αριστερά σηκώνεται, το βάζει. Ακόμα μια απάντηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Και ακόμα μια ισοπαλία, 39 όλα. Θανασιάδης, άφησε χέρι με χέρι. Ψώνει με αρκετό ρίσκο ο Μπελεχάκης. Έριξε φάουλ στην συνέχεια τον Τσούλφα. Πάνω στον Κόντο. Διαμαρτύρεται για αντιαθλητικό φαουλ ο παίκτης των Undrafted. Διαφωνούν οι διαιτητές. Αναφέρει ο Χρυσικός. Και παίρνει τώρα ο Γιώργος. Μπαλά στη γωνία. Τάσος Χρυσικός αμαρκάριστος. Σε καλύτερη θέση ο Κόντος, δεύτερη ευκαιρία και καλάθι μετά το επιθετικό rebound, 39-41. Σειρά τον Undrafted να πάνε το προβάδισμα. Ριγόπουλος. Πήρε ο Αθανασιάδης. Πάει μπροστά από τον Κόντο, μπαίνει και βγαίνει μπαλά. Τσούλφας. Θα γυρίσει, θα το χάσει κι αυτός. Τάσος Χρυσικός παίζει με τον Γιώργο. Τόσα τελειώσει τη φάση, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα κερδίσει το φαουλ για τις δύο βολές, οι οποίες θα εκτελεστούν μετά το time out. Στη γραμμή ο Γιώργος Χρυσικός μετά το φαουλ που κέρδισε νωρίτερα. Στοχή στην πρώτη για το 39-42.
καταφέρει. Παραμένει έτσι διαφορά στους 3 πόντους. Ριγόπουλος. Φάουλ στο σκριν. Από τον Τσούλφα. Θετικό φάουλ. Πάνω στον Γιώργο Χρυσικό. Μπάλα και πάλι στα χέρια των άσπρων. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Φανταζής. Φύγει στα δεξιά στον Παπαγεωργίου για δύο. Εκείνος έβαλε περισσότερη δύναμη. Κατοχή. Και πάλι για τον αντραφτή του. 30 φιλίδης είναι αυτός που έδαξε εκτός την μπάλα. Στα 14 λεπτά έχει σταματήσει το ρολόι για την επίθεση. Μπάλα πάει εκεί στον Παπαγεωργίου. Στάς Χρυσικό στον Γιώργο Χρυσικό. Φύγει έξω κόντος, θα το επιχειρήσει. Και μπαίνει, μαζέψε ο Τσούλφας. Λεχάκης παίζει με τον Τριανταφυλλίδη. Πάει προς τα μέσα, Αθανασιάδης κόβεται όμως. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, επιμένει ο ίδιος Τριανταφυλλίδη. Στην τρίτη ευκαιρία μέσα τώρα. 41-42. Πανωτές. Ανανεώσεις επιθέσεων. Και η τρίτη ήταν και φαρμακερή με τον Τριανταφυλλίδη. Στον πόντο πλησιάζουν οι γηπεδούχοι. Κόντος περνάει. Μπάλα στην περιφέρεια και πάλι Χρυσικό στον Γιώργο Χρυσικό. Τελειώσε ο χρόνος. Δεν τον είχε ενημερώσει κάποιος. Αυτό λέει και ο συμπαίκτης του. Ότι δεν του φώναξε κάποιος ότι τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Έτσι του έμεινε η μπάλα στα χέρια χωρίς να υπάρξει κάποια εκτέλεση. 41-42 παραμένει το σκορ. 3-50. 3-55 με συγχωρείτε. Πριν να τελειώσει το παιχνίδι δεν έχουμε time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Αθανασιάδη να παίρνει. Προσπάθησε να περάσει την πάσα στον Τριανταφυλλίδη. Δεν πέρασε τον Πανταζή. Φυσικός προς που είτε. Βγαίνει στην περιφέρεια ο Γιώργος Χρυσικός, εκτελεί άστοχα όμως. Τριανταφυλλίδης. Γρηγορηγόπουλος έφτασε κοντά, σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ. 43-42. Μπροστά και πάλι West Side. Με τον Γρηγόπουλο να έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Τώρα ετοιμάζεται για την βολή του. Θα την βάλει και αυτή. Για το 44-42. Πανταζής. Κοντός. Η μπάλα σώζει όμως την κατοχή ο Χρυσικός στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα κόντρα σε όλους. Μαζεύει ο Κόντος. Σόνι, έχουμε και φάουλ. Έχει γίνει τον Ριγόπουλο. Και είναι και το τέταρτο για τους Westside. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι φάουλ, θα είναι βολές, με συγχωρείτε, για τους undrafted. Το ρολόι σταματήσει στα 3 λεπτά. Και ο Κόντος ετοιμάζεται για την πρώτη βολή του. Την χάνει, παραμένει το 44-42. Έξω και η δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βολών οι undrafted και παρέμειναν στο μείον 2. Στεγόπουλος. Πουλημένος πάνω το Χρυσικός. Θανασιάδης. Θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου. Καταφέρνει να τον... να φτιάξει χώρο για τον εαυτό του. Καταφέρνει να τον ξεφορτωθεί. Και κάνει το 46-42.
ξεφεύγει. Πάσα του δεν είναι καλή όμως στην συνέχεια για τον Παπαγεωργίου. Μεταπερνέ εκτός χωρίς να κουμπίσει ο Τριανταφυλλίδης. Και κατευθύνει και πάλι για τους Westside, οι οποίοι είναι στο συν 4. Έχουν ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο την διαφορά τους. Υπενθυμίζω είναι νοκάουτ το σημερινό παιχνίδι. Όποια ομάδα κερδίσει θα είναι αυτή που θα συνεχίσει στα play-offs. Νικολάου επιστρέφει και παίρνει τη θέση του Τριανταφυλλίδη. Νικολά, ο οποίος θα εκτελέσει κατευθείαν. Έβγαινε για το καλάθι και ο Γιώργος Φυσικός. Τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Κρατάει. Κανώνει την επίθεση των άσπρων. Πάει προς τα μέσα. Εξαιρετική κίνηση, όχι καλό τελείωμα. Δεν αλλάζει το σκορ. Γρηγόπουλος. Δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις από ό,τι βλέπω ο Παπαγεωργίου. Δεν μπορεί να συνεχίσει, ο Αθανασιάδης έφτασε μέχρι μέσα. Λίγο φυσικό στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει και αυτή την φάση, αλλά και πάλι είναι άστοχος. Τώρα διακόπτει το παιχνίδι, καθώς ο Παπαγεωργίου θα περάσει εκτός. Μήπως δεν μπορεί να συνεχίσει στην θέση του Ματετζόγλου. 1-28 ακόμα. Σκόρ στο 46-42, ακόμα μια χαμένη επίθεση για τους undrafted. Οι οποίοι δεν μπορούν να μειώσουν, δεν μπορούν να πλησιάσουν. Και το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των Westside. Φανταζής έκλειψε. Αντετζόγλου αφήνει και πάλι έξω. Τρίποντο από τον Τάσο Χρυσικό, το βάζει. 46-45, πάρα πολύ μεγάλο σουτ από τον Τάσο Χρυσικό. Φαίνει στον πόντο τους undrafted. Και έχουμε... Όχι, δεν έχουμε time out τελικά. Στρέφει και πάλι μπάλα στο παρκέ. Γρηγόπουλος πιέζεται, περνάει το κέντρο τώρα η μπάλα. Μελεχάκης υποπίεση. Αστοχή υψηλότερα ο Τσούλφας. Θα το βάλει! 48-45. Σωτήριο το επιθετικό rebound, ακόμα πιο σωτήριο το δίποντο. Χρυσικός βρίσκει χώρο για να εσωφαρίσει, δεν θα το κάνει. Μπάλα καταλήγει και έξω. 48-45 το σκορ. Και τώρα έχουμε διακοπή για time out. Επιστροφή και πάλι, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο συν 3 η Westside. 48-45 το σκορ και η επίθεση είναι δική τους. Πελεχάκης. Μακρινή πάσα για τον Νικολάου. Πάσαν την πίεση. Τώρα κρατάει ο Αθανασιάδης. Ρηγόπουλος. Ηρεμεί την κατάσταση. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Κερδίζει το φάουλ από τον Γιώργο Χρυσικό. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους άντρας. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. 14 για τους γηπεδούχους. Αναστιάδης είναι πιο έξω. Ρηγόπουλος στα 7. Μπαλά στο πλάι. Αναστιάδης περνάει. Σκοράρει κιόλας. 50-45, γρήγορο τρίπο του Χρυσικού. Αστοχή. Νικολάου κερδίζει το φάουλ και νομίζω πως η Westside είναι πάρα πολύ κοντά στην νίκη, παύλα πρόκριση. Θανασιάδης έτσι ένα πάρα πολύ καθοριστικό καλάθι, το οποίο φαίνει στο συν 5 την ομάδα του.
Και με 5 δευτερόλεπτα να παραμένουν, νομίζω πως η αποστολή έχει δυσκολέψει αρκετά για τους undrafted. Δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλι λοιπόν, πρόκριση για τους Westside, οι οποίοι θα προχωρήσουν στους 8 της Development League. Και αυτό θα νικήσουν με 50-45 τους undrafted, οι οποίοι θα αποκλειστούν απόψε